Στο θέμα των πολιτικών εξελίξεων που έχουν ανοιχθεί μετά την σύγκυση της ΕΡΤ, μετά την απόφαση βεβαίως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, αναφέρεται σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο κυβερνητικοί εταίροι γνώριζαν για την κίνηση Σαμαρά, αλλά οι εξελίξεις ήταν αυτές που τους ανάγκασαν να αλλάξουν θέση. Πάντως δηλώνει και πιστεύει ότι δεν πρόκειται να συρθεί η χώρα στις εκλογές με αφορμή το θέμα της ΕΡΤ και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ήδη οι προθέσεις της κυβέρνησης φαίνονται αφού δόθηκε σήμα εκπομπής της νέας ελληνικής ραδιοφωνίας, ίντερνετ και τηλεόρασης. Υπάρχει λύση, άλλωστε αυτό έχει συζητηθεί προηγουμένως, δηλαδή η ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού υπήρξε, δηλαδή... Άρα γνώριζαν, λέτε, οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Βεβαίως. Και μάλιστα σε πλήρη έκταση. Τώρα, το περιεχόμενο του ταξιδιού, δηλαδή αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού καθίσουμε στην πρώτη ή στην τελευταία θέση κλπ, το ταξίδι είχε ξεκινήσει και υπήρχε ενημέρωση γι' αυτό και για το σκοπό που γινόταν, αν θέλετε, αυτή η μετάβαση. Έχει σχέση και πώς θα κόψεις το εισιτήριο όμως. Αν είναι οικονομική θέση, αν είναι με καμπίνα ή στο κατάστρο. Άρα λοιπόν είσαι προετοιμασμένος για όλα σε ό,τι έχει να κάνει με ένα εγχείρημα, το οποίο βεβαίως όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ως νόμος υπάρχει από το 2011, δηλαδή ποιοι οργανισμοί καταργούνται, συγχωνεύονται, λύονται, όλα αυτά είναι νόμος του Πασόκ του 2011. Δηλαδή δεν έκανε κάτι διαφορετικό η Νέα Δημοκρατία πέρα από αυτό που ως νόμος από πλευράς του Πασόκ τότε θεσμοθετήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί για εύλογους λόγους, γιατί κακά τα ψέματα ούτε το Πασόκ ούτε η Νέα Δημοκρατία είχαν την δύναμη ή την βούληση την πολιτική ή εκείνη την θέληση να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Απειλούμενοι σε εισαγωγικά πάντα ή εκβιαζόμενοι συνήθως, και οργανισμούς αυτού του είδους ταλαιπώρησαν την κοινωνία, το λαό, Ολυμπιακή, ΕΡΤ και άλλοι τέτοιοι οργανισμοί που ήμασταν υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τα χαράτσια, να ενισχύουμε αυτού του είδους τους οργανισμούς. Θα πείτε, αυτό ήταν, ας το πω, το κέραιο σημείο. Ήταν μια δέσμευση, ήταν μια υποχρέωσή μας, είναι μια μνημονιακή, πρέπει να το ομολογήσουμε, έπρεπε να γίνει. Τώρα βεβαίως ο ίδιος δεν συμφωνώ με τον τρόπο που έγινε. Θα μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είπα την άποψή μου, προφανώς η κυβέρνηση ξέρει καλύτερα ή αυτοί οι οποίοι χειρίζουν το ζήτημα πολύ καλύτερα από εμένα. Εμείς έχουμε ένα δεύτερο λόγο, άλλος έχει την ευθύνη. Καταθέσαμε την άποψή μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά η κυβέρνηση τα έχει υπόψη της, δηλαδή από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, το τι θα γίνει, το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, το τι θα γίνει σήμερα και στη συνέχεια. Η λύση θα υπάρξει, σας το λέω εκ προημίου. Άρα δεν θα πάμε για εκλογές, λέτε. Όχι, βεβαίως, δεν θα πάει για εκλογές. Δεν θέλει κανείς εκλογές, να μην εξαγγελιόμαστε. Αν κάποιο κόμμα ήθελε εκλογές, την Πέμπτη που υπήρξε το ζήτημα και έγινε ζήτηση την Τετάρτη, συγγνώμη, που ήρθε και υπήρχε δυνατότητα να κατευθεί πρόταση μορφής, ζητήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπό μας, τον κύριο Βορύδη. Όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής, αλλά είδατε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ούτε κανένα άλλο κόμμα κατέθεσε μια τέτοια πρόταση μορφής για να συζητηθεί και το θέμα. Θα μπορούσε να καλυφθεί τότε προκειμένου να μετρήσουμε τη δύναμή μας ή όπως λέει ο λαός μας τα κουκιά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ψάχνουν να βρουν ένα τοπίο προκειμένου να προβληθούν πολιτικά εννοώ κομματικά, το οποίο δυστυχώς παρασύρει και την κοινωνία σε αυτή την διελκυστίδα της δίθεν αντιπαράθεσης πολιτικής. Αλλά σας λέω, άνθρακες ο θησαυρός, δεν υπάρχει ζήτημα.